Η αντικατασκοπία των Αμερικανών γνωρίζει πως οι Ιάπωνες έχουν θέσει την 25η Νοεμβρίου ως τελευταία ημέρα των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ένα μήνυμα που έχουν αποκρυπτογραφήσει, αναφέρεται πως αν δεν βρεθεί λύση, τότε αυτομάτως θα έχουμε εξελίξεις. Χωρίς όμως να γνωρίζουν ποιες θα είναι αυτές. Στις 26 Νοεμβρίου, το Kido Butai, ο πρώτος αεροπορικός στόλος της Ιαπωνίας, με 6 αεροπλανοφόρα, ξεκινάει την πορεία του από τις Κουρίλες νήσους και κατευθύνεται στη Χαβάη. Την ίδια ημέρα ο Χάλντα αναφέρει στο ημερολόγιο του τον αριθμό των γερμανικών απολειών μέχρι και σήμερα. Οι συνολικές απώλειες των στρατευμάτων στο ανατολικό μέτωπο, χωρίς να μετράμε αυτούς που έχουν βγει εκτός μάχης από τις αρρώστιες, είναι 743.112, το 23% της συνολικής δύναμης των 3,2 εκατομμυρίων. Βορειοδυτικά της Μόσχας, οι Γερμανοί φτάνουν στην Κράσνα Γιαπαλιάνα, 32 χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο. Ενώ η πτώση του Ροστόφ στα νότια είχε δώσει την ευκαιρία στον Γκέμπελς να διατυμπανίσει πως άνοιξε η πύλη για τον Κάφκασο. Η Σοβιετική αντεπίθεση χτυπάει σκληρά τις προωθημένες γερμανικές δυνάμεις που βρίσκονται στο Ροστόφ και αναγκάζει τα πάντσερ σε υποχώρηση. Οι Γερμανοί κράτησαν το Ροστόφ μόλις για 5 ημέρες και τώρα υποχωρούν 80 χιλιόμετρα στα δυτικά, μέχρι το Ταγκανρόγκ. Ο Χίτλερ διατάσσει το διοικητή της ομάδας στρατιών Νότος, Γκέρτ Βον Γούνστεντ, να παραμείνουν στο Ροστόφ και να μην υποχωρήσουν. Ο Γούνστεντ απαντάει: «Είναι τρέλα να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τις θέσεις μας. Καταρχάς τα στρατεύματα δεν μπορούν να το κάνουν και δεύτερον, αν δεν υποχωρήσουμε, θα καταστραφούμε. Ακυρώστε τη διαταγή ή βρείτε κάποιον άλλο». Το ίδιο βράδυ φτάνει η απάντηση του Χίτλερ. «Αποδέχομαι το αίτημά σας. Παρακαλώ, παραιτηθείτε από τη διοίκηση». Am 22. Juni morgens setzte nun dieser größte Kampf der Weltgeschichte ein. Seitdem sind etwas über 3,5 Monate vergangen. Und ich darf hier zunächst eine Feststellung treffen. Es ist alles seitdem planmäßig verlaufen. Ο αέρας έφερνε το χιόνι από τα ανατολικά, όταν κυκλοφόρησε η είδηση ότι πρέπει να αποσυρθούμε σε μια αμυντική θέση βόρεια του Ταγκανρόγκ. Για πρώτη φορά ένιωσα έναν αέρα συγκρατημένου πανικού στους διοικητές μας. Δεν είχαμε προηγούμενη εμπειρία από αποτυχίες, καθώς η υποχώρηση ήταν κάτι που ούτε σχεδιάζαμε, ούτε καν είχαμε σκεφτεί. Ουσιαστικά ήταν ο καθένας για τον εαυτό του. Μέσα σε στροβιλιζόμενες νυφάδες χιονιού, η ομάδα μας μαζεύτηκε στο πίσω μέρος του φορτηγού μας, με τον καθένα να προσπαθεί να βρει μια θέση ανάμεσα στα βαρέλια με τα τρόφιμα που είχαμε μαζέψει νωρίτερα. Όταν φύγαμε από το Ροστόφ, είχαμε προλάβει τα τελευταία οχήματα που διέφευγαν. Κοντά στο Τσαλτήρ, μια πόλη στα δυτικά του Ροστόφ, είδαμε από μακριά μια ομάδα ρωσικών αρμάτων μάχης να κινείται γρήγορα. Από τη Μόσχα, η γερμανική προέλαση σταματάει στις 27 του μήνα και τα ναζιστικά στρατεύματα υποχωρούν. Ο Ζούκοβ αναφέρει: «Πιάσαμε εχμαλό τους». Εκείνο το βράδυ, μονάδες της μεραρχίας της νεκροκεφάλης των SS που έχουν στρατοπεδεύσει νοτίως της λίμνης Ίλμεν δέχονται επίθεση από μια ομάδα παρτιζάνων. Έκαψαν οχήματα και εγκαταστάσεις και μετά από λίγο εξαφανίστηκαν, έχοντας αφήσει πίσω τους 4 νεκρούς, 12 βαριά τραυματίες και ένα στρατόπεδο τυλιγμένο στις φλόγες.
Οι Γερμανοί πιστεύουν πως οι Σοβιετικοί δεν έχουν άλλες εφεδρείες. Αλλά ο Χάλντα δείχνει να ανησυχεί για τις φρέσκες Σοβιετικές μονάδες που εμφανίζονται στο μέτωπο. Στις 28 Νοεμβρίου, 12 τάγματα με Σοβιετικούς Κιέρ έχουν συγκεντρωθεί ανάμεσα σε Ντμητρόφ και Ζαγκόρσκ. Ενώ η 10η Σοβιετική στρατιά κινείται από το Σύλλαβα προς το Ριαζάν. Την ίδια ημέρα, ο Χίτλερ ενημερώνεται πως η πολιορκία του Τόμπρουκ απέτυχε και τα στρατεύματα του Ρόμελ υποχωρούν. Στις 29 Νοεμβρίου, οι Γερμανοί εγκαταλείπουν το Ταγκανρόκ. Οι συνεχείς επιθέσεις του Κόκκινου στρατού, που αψηφά τα ναρκοπαίδια και τις θέσεις των πολυβόλων, αναγκάζει τους Γερμανούς να υποχωρήσουν πέρα από τον ποταμό Μιούς, δυτικά του Ροστόφ. Ο Χίτλερ τηλεγραφεί στο στρατάρχη Φον Κλάιστ. Επιπλέον δειλές υποχωρήσεις απαγορεύονται. Ο Γκότλοπ Μπίνταμαν γράφει ύστερα από το θάνατο ενός συμπολεμιστή του. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από συναισθήματα ανίποτης λύπης. Ο κάθε ένας από εμάς σκέφτεται για τον εαυτό του πως θα είναι ο επόμενος. Ο επόμενος που θα συναντήσει το πεπρωμένο του στη Ρωσία. Αυτές οι σκέψεις μας είχαν κυριεύσει και ήμασταν αβοήθητοι εναντίον τους, όσο και απέναντι στο θάνατο που είχε τυλίξει γρήγορα τον αδερφό μας. Ένας άλλος Γερμανός στρατιώτης γράφει: «Τι θα απογίνω? Με βασανίζει η σκέψη ότι θα σκοτωθώ. Είναι πολλοί γερμανικοί τάφοι που έχω δει μέχρι τώρα. Και πολλοί Γερμανοί βρίσκονται ακόμα άταφοι. Πόσο τρομερά είναι όλα αυτά. Υποφέρουμε από μεγάλες απώλειες. Έφτιαξα το όριγμά μου και το γέμισα με άχυρο. Θα ήθελα πολύ να ρωτήσω τους άλλους αν είδαν ποτέ κάποιον να σκάβει μόνος του τον τάφο του. Δεν αντέχω άλλο αυτές τις φρικτές σκέψεις. Θεέ μου, βοήθαμε». Στις 30 Νοεμβρίου, ο Γκουντέριαν διαπιστώνει πως οι Σοβιετικοί έχουν φέρει ενισχύσεις κοντά στην Κασίρα. Ενώ την ίδια ώρα ετοιμάζεται για μια νέα επίθεση στις 2 Δεκεμβρίου. Στο Λένιγκραντ μέσα στο Νοέμβριο, πάνω από 11.000 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους από την πείνα και 522 από τους συνεχείς βομβαρδισμούς. Ο Χίτλερ είχε δηλώσει: «Αυτή η δηλητηριώδης φωλιά, από την οποία το ασιατικό δηλητήριο ξεχύνεται στη Βαλτική, πρέπει να εξαφανιστεί από προσώπου γης». Ο ανταποκριτής της Πράβδα, Λαζάρ Μπρόντμαν, περιγράφει στο ημερολόγιό του πως οι κάτοικοι έφτιαχναν σούπα και ψωμί από χορτάρι. Το Δεκέμβριο, με τη θερμοκρασία να πέφτει στους 30 βαθμούς υπό το μηδέν και το ψωμί που μπορούν να λάβουν οι κάτοικοι να περιορίζεται στα 125 γραμμάρια την ημέρα, ο αριθμός των νεκρών εκτοξεύεται. Από τους 400 φτάνουν τους 1500 την ημέρα. Οι περισσότεροι κάτοικοι του Λένιγκραντ, χωρίς ηλεκτρισμό, θέρμανση και τρόφιμα, πρέπει να επιβιώσουν μέσα στο χιόνι και τα ερείπια. Στην πολυκατοικία της Βετλάνα Μαγκάεβα, μία ηλικιωμένη γυναίκα, ονόματι Καμίλα, εξασθενούσε συνεχώς, αν και οι γείτονες έκαιγαν έπιπλα στη σόμπα της για να την κρατήσουν στη ζωή. Ένα πρωί σηκώθηκε ξαφνικά από το κρεβάτι της και ξεκίνησε μία ξέφρενη αναζήτηση σε κάθε ντουλάπι και χαραμάδα για φαγητό. Απογοητευμένη, πήρε τα πιάτα από τον ντουλάπι της και τα πέταξε ένα-ένα στο πάτωμα. Έπειτα έπεσε στα χέρια και στα γόνατα και έψαξε για ψίχουλα ανάμεσα στα σπασμένα πιάτα. Λίγο αργότερα, η Καμίλα πέθανε. Η Ηλένα Σκριάμπινα γράφει: «Οι άνθρωποι είναι τόσο αδύναμοι από την πείνα που αδιαφορούν για το θάνατο. Χάνονται σαν να τους παίρνει ο ύπνος. Οι μισοπεθαμένοι που βρίσκονται ακόμα τριγύρω
δεν τους δίνουν καν σημασία. Το ηθικό του λαού της Σοβιετικής Ένωσης είχε χαλιβδωθεί εναντίον σε κάθε σκέψη ήττας. Σε αντίθεση με τη γερμανική προπαγάνδα, η οποία έκανε τον λαό της να πιστεύει πως θα κέρδιζαν τον πόλεμο, η Σοβιετική προπαγάνδα, ενώ υποσχόταν την τελική νίκη, ήταν προσεκτική για να καθορίσει την ολοκληρωτική φύση της σύγκρουσης και να εσταλάξει την ιδέα ότι δεν υπήρχε εναλλακτική στη συνεχιζόμενη αντίσταση. Με αυτόν τον τρόπο, οι καταστροφές στο μέτωπο είχαν μικρότερη σημασία. Γιατί ενάντια σε έναν εχθρό που διεξήγαγε έναν πόλεμο εξόντωσης, δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική από τη συνέχιση του αγώνα. Αντίστοιχα, οι γερμανικές θηριωδίες ήταν το κεντρικό θέμα της σοβιετικής προπαγάνδας, με αφίσες όπως «Θάνατο στους δολοφόνους των παιδιών» και συνθήματα όπως «Πυροβολήστε τους δολοφόνους των συζύγων και των παιδιών μας» και «Στρατιώτη, σώσε με από τη σκλαβιά». Την 1η Δεκεμβρίου, οι Γερμανοί προσπαθούν να διασπάσουν τις Σοβιετικές άμυνες με επιθέσεις κοντά στον Άροφο Μίνσκ στα δυτικά της Μόσχας και στην Καλόμνα στα νότια. Οι στρατιώτες έχουν αρχίσει να διαμαρτύρονται, βλέποντας ότι είναι πλέον αδύνατο να προχωρήσουν. Την ίδια ώρα, οι Σοβιετικοί έχουν συγκεντρώσει 76 φρέσκες μεραρχίες, για τις οποίες οι Γερμανοί δεν έχουν ιδέα. Εκείνη την ημέρα, ο Χάλντα γράφει για την αντικατάσταση του Γούνστεντ από το Γάχενάου και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει βόρεια των τεθωρακισμένων του Κλάιστ που υποχωρούν από το Ροστόφ. Στον Γούστεντ αναφέρεται και ο Γκουντέριαν. Η εγκατάλειψη του Ροστόφ και η υποχώρηση της πρώτης στρατιάς των Πάντσερ ήταν αναπόφευκτη σύμφωνα με τον νέο διοικητή της ομάδας στρατιών Νότος, στρατάρχη Βον Γάχενάου. Η απόλυση του Γούστεντ αποδείχθηκε άσκοπη εντός 24 ωρών από την πραγματοποίησή της. Ενώ ο συνταγματάρχης των SS, Καρλ Γιέγκα, αναφέρει στο Βερολίνο πως η ειδική ομάδα δράσης έλυσε το εβραϊκό πρόβλημα στη Λιθουανία. Όπως εξηγεί ο ίδιος, οι μόνοι Εβραίοι που απέμειναν είναι αυτοί στα γκέτο που απασχολούνται στα εργοστάσια και σε διάφορες εργασίες. Το ίδιο βράδυ, ο Χίτλερ έχει μία συζήτηση με τον Βάλτα Χίβελ, όπου του λέει πως πιθανόν πολλοί Εβραίοι δεν έχουν επίγνωση της καταστροφικής τους δύναμης. Τώρα αυτός που καταστρέφει τη ζωή κινδυνεύει και ο ίδιος με θάνατο. Αυτό είναι το μυστικό αυτού που συμβαίνει στους Εβραίους. Στις 2 Δεκεμβρίου, ο Χάλντα γράφει πως οι άμυνες του εχθρού έχουν φτάσει στο όριό τους. Και μέσα από μια σφοδρή χιονοθύελα, ένα γερμανικό τάγμα αναγνώρισης φτάνει στο Χίμκι.
20 χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο. Ρώσοι εργάτες οπλίζονται βιαστικά, σπεύδουν βόρεια και διώχνουν τη γερμανική μονάδα. Πιο νότια, η 3η και η 4η μοιραρχία Panzer, μαζί με το σύνταγμα Πεζικούγχος Deutschland, καταφέρουν να διασπάσουν τις σοβιετικές άμυνες. Ο Γκουντέριαν γράφει: «Συνεχίσαμε την επίθεση στις 3 Δεκεμβρίου μέσα σε χιονοθύελλα. Οι δρόμοι πάγωσαν και οι κινήσεις μας έγιναν πιο δύσκολες από ποτέ». Η 4η μοιραρχία Panzer πέρασε το σιδηρόδρομο που ενώνει τη Μόσχα με την Τούλα. Κατέλαβε 6 πυροβόλα και τελικά έφτασε στο δρόμο που ενώνει την Τούλα με το Σερπούχοφ. Όμως η δύναμη των στρατευμάτων εξαντλήθηκε, όπως και τα καύσιμα. Ο εχθρός υποχώρησε πιο βόρεια και η κατάσταση παρέμεινε κρίσιμη. Το επόμενο πρωί έχει τόσο κρύο που οι κινητήρες των Panzer δεν μπορούν να πάρουν μπροστά. Τα πυροβόλα τους αχρηστεύονται και τα κρυοπαγήματα θεωρίζουν τους στρατιώτες. Στις 4 Δεκεμβρίου η θερμοκρασία έπεσε στους 35 βαθμούς υπό το μηδέν. Τα αναγνωριστικά αεροσκάφη έστειλαν αναφορές πως ισχυρές εχθρικές δυνάμεις κινούνται από την Κασίρα. Αλλά η ισχυρή παρουσία σοβιετικών μαχητικών μας απέτρεψε από μια λεπτομερέστερη παρατήρηση.